Χθες η διοίκηση της φοιτητικής μέρημνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου απαγόρευσε σε φοιτήτρια που δεν είχε να δώσει το 50 να πάρει κλειδί για το δωμάτιό της, δηλαδή με άλλα λόγια την πέταξε στον δρόμο. Η φοιτήτρια ήταν τυχερή γιατί γνώριζε τα 5 ανθρώπους, είχε που να μείνει το βράδυ, όμως υπάρχουν πολλοί άλλοι φοιτητές οι οποίοι δεν θα έρθουν να σπουδάσουν γιατί είτε δεν έχουν να δώσει το 50, είτε είναι ακόμα επιλαχόντες, είτε δεν έχουν ακόμα κάνει τα χαρτιά για την ένστασή τους να μπουν στην εστία. Είναι απαράδεκτο να ζητάνε 50 ευρώ χαράτσι για μια εστία που είναι δωρεάν, για μια παιδεία που δεν θα έπρεπε να είναι εμπόρευμα και την ίδια στιγμή, στην ίδια εστία που δεν έχουμε πόσιμο νερό, δεν έχουμε θέρμανση, δεν έχουμε βασικά, δεν έχουμε τα αυτονόητα, να μας ζητάνε να πληρώνουμε, ενώ έχει πάρθει απόφαση από τον ΕΔΒΗ για κατάργηση κάθε αντιτίμου. Μας λένε για ενεργειακή αναβάθμιση στην εστία που βάζει νερά. Δηλαδή τι, θα βάλουμε τα φωτοβολταϊκά στην πλάτη μας. Γι' αυτό αίτημα του συλλόγου, του συλλόγου οικοτρόφων της εστίας, είναι όλοι οι εστιακοί να πάρουν δωμάτιο και να μην δώσουν τα 50 ευρώ, να είναι δωρεάν. Όλοι οι πειραχώντες να πάρουν δωμάτιο και όσοι δώσαν τα 50 ευρώ να τα πάρουν πίσω. Και εδώ και τώρα η κοπέλα η οποία πετάχτηκε στον δρόμο χθες να πάρει δωμάτιο και να έχει που να μείνει το βράδυ.